1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο της καινοτομίας αλλά και των επιχειρήσεων, τον Τόλι Αϊβαλή. Τόλι, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Καλησπέρα Φάνη, καλησπέρα σας ακούνε. Να πούμε λίγα λόγια για τον Τόλι Αϊβαλή. Για όσους δεν το γνωρίζουν, εμείς οι άνθρωποι των επιχειρήσεων και γενικά του digital marketing το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πρωτοπόρος αυτό που κάνει. Ο Τόλις Αϊβαλής είναι CEO της NoCrunch.com, έναν διεθνή οργανισμό εκπαίδευσης, αλλά και επίσης είναι managing partner της Aival.com, ένα business strategy consulting firm. Έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στις αγορές consumer και enterprise internet, social media, gaming, music, advertising και γενικά ό,τι έχει να κάνει με το digital strategy και digital marketing. Αλλά έτσι θα ήθελα, Τόλι, να σε ρωτήσω κατευθείαν και να μπούμε που λέμε στο ψητό. Πες μου λίγο πού βρίσκεις την Ελλάδα στο σήμερα σε επίπεδο digital marketing. Δηλαδή, σε τι φάση βρίσκεται η Ελλάδα στον τομέα αυτό? Είμαστε πολύ καλά σε σχέση με το παγκόσμιο σκηνικό και το λέω με κάθε αίσθηση ευθύνης, γιατί εγώ έχω δουλέψει και Αμερική και Ντουμπάι και Ευρώπη. Είναι πολύ μπροστά οι Έλληνες, να ξέρετε, όσοι ακούτε. Ψάχνονται πάρα πολύ οι Έλληνες, ψάχνονται περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εξού και οι Αμερικανοί μας θεωρούν πολύ crafty ανθρώπους. Mm-hmm. Έχουμε μάθει δυστυχώς λόγω οικονομίας και λόγω παθογένειας να δουλεύουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να είμαστε multitasking, κάτι που δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Ας πούμε στην Αγγλία, στην Αμερική, κάποιος εργάζεται σε ένα πραγματάκι. Εμείς αναγκαζόμαστε λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μας πληρώσουν συνεργάτες να εργαζόμαστε σε 10 πραγματάκια. Και άρα μας κάνει λίγο πιο πολυμήχανους, να το πω έτσι. Εργαζόμενους, freelancers, επιχειρηματίες. Αυτό είναι καλό. Άρα είμαστε μπροστά. Είμαστε πολύ μπροστά. Μην ανησυχείτε, δεν μπορεί να μας στάσουν μάλιστα κάποιες φορές της Ευρώπης. Δεν υπολοιπόμαστε έναντι κανενός. Είναι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ έτσι ευχάριστο αυτό να το ακούει κάποιος, δεδομένου το ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, στη μετα-COVID Ελλάδα, και η ερώτηση εδώ είναι κατά πόσο πιστεύεις ότι το COVID έκανε accelerate το digital marketing? Το COVID έκανε accelerate όλο το digital transformation και digital business και digital marketing, κατ' επέκταση. Γιατί ό,τι δεν είχαμε κάνει τόσες χιλιάδες χρόνια όλοι οι coach που κάναμε empower τις επιχειρήσεις και άντε μπείτε ρε παιδιά σε αυτό το πράγμα μπείτε, το έκανε COVID γιατί μας έβαλε με το ζόρι να είμαστε σπίτι μας και να μάθουμε να δουλεύουμε από μακριά και να μάθουμε να προβαλόμαστε από μακριά και να μάθουμε να κάνουμε τις επιχειρήσεις μας από μακριά. Άρα λοιπόν ο COVID βοήθησε. Όταν ξεκίνησε ήμασταν όλοι πανικόβλητοι και δεν ξέρω πού πάνε τα τέσσερα, όλοι και εγώ, ήταν πρωτόγνωρο αυτό. Προσαρμοστήκαμε όμως πολύ γρήγορα, γιατί θυμίζω οι Έλληνες είμαστε πολύ crafty, έχουμε μάθει να δουλεύουμε λάτζα και άρα μας είναι πολύ εύκολο να δουλέψουμε σε ένα καλό εστιατόριο, όπως και σε ένα κακό. Άρα λοιπόν καταφέραμε, προσαρμοστήκαμε, κάναμε δουλίτσα, έπεσε πολύ budget, όπως λέμε, χρήματα δηλαδή, mm-hmm. στον mm-hmm. κόσμο του digital και αυτό συνέχισε. Οι επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες άνθησαν περισσότερο στον COVID ενώ έκλειναν οι υπόλοιπες ήταν όσοι online επιχειρήσεις κάθε είδους. Αυτές που διανέμουν online και προβάλλονται online. Έχεις απολύτω δίκιο σε αυτό και εγώ αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έκαναν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και growth στο digital marketing, κάτι το οποίο τους βοήθησε στη βιωσιμότητά τους. Είναι κάτι το οποίο το παρατήρησες και εσύ και το βλέπεις ότι υπάρχει αυτό που λέμε ζουμί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Υπάρχει ζουμί γενικότερα στο digital. Οι μικρομεσαίες είναι πιο ευέλικτες, άρα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα digital. Αν θέλουν έτσι και αν τολμήσουν, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχουν και άνθρωποι, οι μικρομεσαίοι, οι μικροί, οι οποίοι δεν τολμούν, δεν θέλουν, φοβούνται κτλ. Μεγάλες επίσης θέλανε, αλλά δεν είχαν την ευελιξία για να το κάνουν τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Το λέω γιατί εγώ συνεργαζόμουν και με μεγάλες και μικρές αυτό το διάστημα. Οι μεγάλες είναι λίγο πιο δυσκίνητες σε αυτά τα θέματα. Λόγω της γραφειοκρατίας εννοείς, ας πούμε, και των εσωτερικών. Περισσότερα τμήματα τα οποία πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και να ευθυγραμμιστούν κτλ. Όχι, δεν δείχνουν ενδιαφέρον, δείχνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μετά τον COVID όλοι δείχνουν ενδιαφέρον. Πρέπει να σου πω, εμείς είχαμε τεράστια αύξηση και λόγω
εκπαίδευση, γιατί θυμίζω στην Όκα κάνουμε εκπαίδευση και e-learning. Είχαμε προνοήσει να έχουμε e-learning πριν το COVID. Το έχουμε παράγει δηλαδή από το 2019. Εμείς το 2020 είχαμε το πρώτο μας e-learning, οπότε όταν έσκασε αυτό είχαμε ήδη video on demand εκπαίδευση. Και βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις γύρισαν να μας κοιτάνε και να ασχολούνται περισσότερο με αυτό επιτέλους, που είναι ένα καλό πραγματάκι, να ξέρεις, γιατί αυτό θα πει ότι αυτοί οι οποίοι προσαρμόζονται στο digital marketing έχουν μικρότερο κόστος προσέγγισης πελατών και προβολής αυτούς, ή τηλεργασίας, είτε transformation, είτε καινοτομίας κτλ. Γιατί κάνουν την επιχείρησή τους πλέον digital. Δηλαδή, φαντάσου πόσοι μάθαμε να μην δουλεύουμε σε γραφεία αυτό το διάστημα και εξακολουθούμε να μην δουλεύουμε σε γραφεία και εμείς είναι αναλού. Φαντάσου πόσοι creators δημιουργήθηκαν γιατί άρχισαν να βγαίνουν και να δίνουν χρήσιμα βίντεο από περιεχόμενο υλικό στο ίντερνετ, γιατί καθόντουσαν σπίτι αυτό το διάστημα και παραμένουν. Εξού και δημιουργήσαμε και καλύτερους και πιο πολύτιμους influencers αυτό το διάστημα. Δηλαδή, πριν ήμασταν οι influencers της εμφάνισης και τώρα είμαστε οι influencers της αξίας. Και της πρακτικότητας που λέω κι εγώ. Ναι, ναι. Ναι, γιατί μέσα στον COVID άρχισαν όλοι να δεν είχαν να κάνουν. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα βλέπω φίλους μου που ήταν διακοσμητές, στυλίστες, υδραυλικοί κλπ. Οι οποίοι όσοι ήταν καινοτόμοι άρχισαν να ανεβάζουν περιεχόμενο για το αντικείμενό τους. Και άρα να τραβάνε κόσμο, και άρα να δημιουργούν κοινό, και άρα να έχουν impact. Και να τι influencers οι επόμενοι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο και εδώ έτσι με κάνεις να σε ρωτήσω επίσης, όταν κάποιος έχει κάποιες βασικές γνώσεις για το digital και το digital marketing, δηλαδή μπορεί να καταλάβει okay, την αξία μιας χορηγούμενης διαφήμισης, ότι μπορεί με έναν τρόπο να το κάνει αυτό μέσω ίντερνετ, μέσω Facebook, μέσω Instagram, αν θα ήθελε να μάθει περισσότερα πράγματα γι' αυτό και να εξειδικευτεί και να μάθει πώς να αναλύει λίγο το κοινό του, τα δεδομένα. Τώρα μιλάμε και για έναν influencer που μπορεί ο ίδιος να θέλει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, αλλά και για μια εταιρεία, έτσι, ή για έναν άνθρωπο που θέλει να πιστοποιηθεί. Θα ήθελα λίγο να μας πεις και για την No Crunch και γενικά το τι προσφέρετε κι εσείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να ξεκινήσω, θα είμαι λίγο κακούλης, μετά όμως θα γίνω αντικειμενικός και μετά θα μιλήσω και για εμάς, γιατί μισώ το self-promo. Ξεκινώ με το κακούλης. Παιδιά, όσοι ακούτε, ζούμε σε μια εποχή που έχετε πρόσβαση σε απίστευτη γνώση, οργανωμένη, συντονισμένη και μάθηση. Σας παρακαλώ πολύ, αποφεληθείτε από αυτό. Μην κάνετε αυτό που έκανα εγώ που ξεκίνησα ως δεινόσαυρος το 94, από ό,τι ξεκίνησα, 96 είχα, έκανα ήδη ίντερνετ εγώ την εποχή του web με τις γκρίζες οθόνες και όλα τα ψάχναμε μόνοι μας και τα μαθαίναμε με trial and error, γιατί δεν υπήρχε κανείς να μας τα διδάξει. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι να σας τα διδάξουν. Μην χάσετε 10 χρόνια από τη ζωή σας. Γιατί λέω κακούλης, γιατί βλέπω στο Digital Nation, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν, είμαι δημιουργός και του Digital Nation, αυτό το εξαιρετικό group με τους 20.000 επαγγελματίες. Ρωτάει κανένας άνθρωπος, ρε παιδιά, πού μπορώ να μάθω για όλα αυτά, για SEO, για πώς προβάλλουμε, για το πώς θα γίνει influencer, για το όλα. Και το απαντάνε μερικοί ξυπνάκιδες ότι το στείλω ψάξω μόνος. Τι να ψάξει, ρε φίλε, τι ξέρει να ψάξει ο άλλος και τι να βρει και από πού να ξεκινήσει. Τι αναζήτηση να κάνει, δεν ξέρει. Θα του φάει 6 χρόνια τη ζωή του. Εμένα μου έφαγε τόσα, άλλους τους έφαγε 10. Πλέον έχετε πρόσβαση σε γνώση. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι πάτε οπουδήποτε. Μην έρθετε μόνο σε εμάς. Εμείς φημιζόμαστε όσοι καλοί, όσοι πιο πρακτικοί, όσοι πιο πλήρες, έχουμε βραβευτεί. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Βρίσκεται κάπου γνώση στο Coursera. Πάρτε την. Βρίσκεται στο YouTube δωρεάν. Κάντε το. Σας κάνει κάποιος μαθήματα one-to-one. Κάντε το. Ξέρετε τι να ψάξετε και τι να διαβάσετε και να βρείτε το blog του Νίλ Πατέλ, ξέρω εγώ, διαβάστε το. Όπου και αν πάτε να εκπαιδευτείτε, πάτε σε ανταγωνιστές μας. Υπάρχουν αρκετοί, έχουμε 14 κόρσεις σε ανταγωνισμό. Πάρτε ένα κόρς, θα σας πάρει 1-3 μήνες. Και μετά από αυτούς τους 3 μήνες, αν αυτό το κόρς είναι καλό, θα βγείτε και θα ξέρετε όλα τα πραγματάκια του digital marketing. Σε εμάς σίγουρα θα τα ξέρετε όλα και πρακτικά. Και θα μπορείτε να συνδέσετε αυτές τις τελείες και να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, να προβάλλετε τον εαυτό σας ή δεύτερον, όπου εαυτό σας την επιχείρησή σας ή δεύτερον, αν δεν θέλετε να το κάνετε οι ίδιοι, να αναθέσετε σε άλλους και να το κάνουν αυτοί για εσάς. Ή βέβαια να παρέχετε και υπηρεσίες σε τρίτους, να πάμε και σε αυτό. Άρα λοιπόν, έχετε την πολυτέλεια της πολύτιμης διαθέσιμης γνώσης συντονισμένης από κάποιους ανθρώπους σαν και εμάς, που κάθονται και ξενυχτάνε για να βάλουν όλα αυτά σε μια σειρά και να σας τα δώσουν ανανεωμένα. Πάρτε τα και θα μπορείτε να τα κάνετε.
μη χάνετε χρόνο καθόλου, γιατί αυτά τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό ήταν το δεύτερο το αντικειμενικό. Σας είπα, θα μιλήσω και για τους άλλους. Πάτε σε οποιονδήποτε θέλετε να μάθετε. Όταν θα γίνετε έμπειροι και ειδικοί, θα εκτιμήσετε και τη διαφορά του ποιος είναι καλύτερη εκπαίδευση και ίσως τότε έρθετε σε εμά. Αλλά και να μην το κάνετε, αν εσείς πάτε και μάθετε σε έναν ανταγωνιστή μας, θα βοηθήσετε την αγορά, γιατί θα βγείτε πιο σχετικοί, θα εκπαιδεύσετε κι εσείς άλλους ανθρώπους, θα προσλάβετε άλλους ανθρώπους και όλο αυτό το industry. Και τέλος, για την όδο, πολύ λίγα πράγματα θα πω. Το μόνο που εγγυόμαστε εμείς είναι ότι αν εκπαιδευτείτε σε εμάς, θα τα ξέρετε όλα πρακτικά και θα μπορείτε να τα εφαρμόσετε και η αγορά θα σας προτιμήσει, γιατί προτιμά και τους κυνηγάει με την καραμπίνα τους από πίσω μας. Το e-learning μπορείτε να το κάνετε σε 8 περίπου μήνες, τόσο διάστημα σας δίνουμε, αλλά μπορείτε να τελειώσετε και σε 3. Στην τάξη το μπορείτε να το κάνετε σε 3 μήνες. Οι τάξεις μας γίνονται 3 φορές το χρόνο στην Αθήνα, 3 φορές το χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνεις, βγαίνεις digital marketer, μαθαίνεις τα πάντα. Και εδώ να πω για τους άλλους κακούλιδες, εξυπνάκηδες, για άλλη μια φορά. Προφανώς μετά θα μπορείτε να κάνετε και εσείς από μόνοι σας πρακτική εξάσκηση σε αυτά για να τα αγαπήσετε το αντικείμενο και να εξασκηθείτε. Εμείς εγγυόμαστε να σας βγάλουμε καταρτισμένους πλήρως και αναγνωρισμένους, ώστε να σας στέλνουν οι άλλοι. Τώρα, τι θα κάνετε όταν θα πάτε εκεί, είναι δικό σας θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είστε καλοί άνθρωποι και επαγγελματίες. Πολλά είπα. Υπέροχα τα είπες και κατατοπιστικότατα. Νομίζω η αγορά σε γνωρίζει και από εκεί και πέρα ο καθένας, όπως είπες και εσύ, κάνει τις επιλογές του και είναι και πολύ ωραία έτσι πως τα είπες, γιατί σίγουρα η γνώση είναι εκεί έξω και μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτή και να ξεκινήσει από κάπου, όπως είπες, να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Και μιλώντας έτσι για πολύ καινοτόμα πράγματα, περνάω στην επόμενη μου ερώτηση, που έχει να κάνει με το Metaverse. Θα ήθελα λίγο να σου δώσω το λόγο πάλι και να μου πεις, καταρχάς, το Metaverse σε τι φάση βρίσκεται? Και στο εξωτερικό ακούμε όλα αυτά που έγιναν και με το Meta, ότι απολύθηκε πάρα πολύς κόσμος, γιατί λίγο φλάταρε το project αυτό. Είχαμε κόσμους Metaverse που ξεκίνησαν να φτιάχνονται, αλλά ουσιαστικά δεν είχαμε καταναλωτές μέσα σε αυτούς. Γενικά κάτι πάρα πολύ promising, το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι ακόμα στο curve, σε αυτό που λέμε στη φάση ανάπτυξης. Αλλά θα ήθελα, μέσα από τη δική σου εμπειρία και τις γνώσεις, να μας πεις τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό. Κοίταξε, θα σου πω ότι εγώ δεν το πιστεύω το Metaverse. Είναι ένα hype, θεωρώ. Άλλη μια χαριτωμενιά, εφεδάκι, πυροτέχνημα κτλ. Γιατί βέβαια δεν το πιστεύω το Metaverse? Πρώτον, γιατί ως επιχειρηματίες και σύμβουλος θα σου πω ότι το Metaverse δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Απολύτως. Δεν λύνει κάποιο pain. Δεν είναι κάποιο pain killer. Κάποιο solution σε ένα πρόβλημα, με λίγα λόγια. Άρα, γιατί ο κόσμος θα μπαίνει και μέσα και να ξημεροβραδιάζεται? Αυτό είναι το πρώτο που δεν το έχει απαντήσει ούτε ο Τζούκερμπεργκ ούτε κανένας, αλλά όλοι είναι ενθουσιασμένοι γιατί φτιάχτηκε Metaverse και πλέον έχουμε avatar και μπορούμε να προπατάμε σε ένα δωμάτιο το οποίο χτίζουμε μόνοι μας. Και τώρα έχουμε και ποδαράκια και τα κουνάμε. Τι ωραία! Και κανένας δεν μπαίνει στο δωμάτιο να δει τι πίνακα βάλαμε στον τοίχο μας. Ξέρεις, είναι αυτό το πιο πρόβλημα λύνεις, ρε φίλε, γιατί να έρθω εγώ εκεί. Ο δεύτερος λόγος που δεν το πιστεύω είναι γιατί εγώ το έχω κάνει αυτό το 1996. Το 1996, εποχή web χάλια, σε πληροφορώ, με 98 για την ακρίβεια, υπήρχε μια τεχνολογία που λεγόταν Active Worlds. Υπάρχει ακόμη το Active Worlds. Μάλιστα, εμείς τότε είχαμε φτιάξει τον ελληνικό κόσμο. Έμπαινες μέσα, έχτιζε σπίτια, έφτιαχνε τον Παρθενώνα. Εμείς είχαμε φτιάξει και τον Παρθενώνα, ο Yes. Και μπορούσες να περπατάς, μπορούσες να μιλάς με άλλους, μπορούσες να κάνεις chat, αλλά δεν μπορούσες τότε να αγοράσεις. Δεν υπήρχε e-commerce ακόμη. Πώς πήγε αυτό? Θα σου πω πώς πήγε αυτό. Ήμασταν οι early adapters, φτιάχναμε κόσμους, αγοράζαμε υπολογιστές με Pentium επεξεργαστή για να αντέχουν τα 2D τότε πολύγωνα για να φτιάχνουμε σπίτια και βουνά και καζομαρίτσες, και μπαίναμε οι early adapters μέσα και συζητούσαμε μεταξύ μας. Ποτέ δεν είχε κόσμο. Μπορούσε να κάνει teleport από έναν κόσμο στον άλλο. Το ίδιο ακριβώς. Αργότερα αυτό ξαναφτιάχτηκε με την λογική του Second Life, αργότερα ξαναφτιάχτηκε με τη λογική παιχνιδιών όπως το The Sims κτλ. Εάν το κάνεις αυτό για συγκεκριμένο σκοπό, ξέρω εγώ, dating ή gaming, ναι. Να το κάνεις με τη λογική ότι θα αντικαταστήσει τον κόσμο όπως τον ξέρουμε, και ο κόσμος δεν θα κάθεται
στον υπολογιστή δεν θα βγαίνει στα καφέ, αλλά θα μπαίνει σε ένα ψεύτικο κόσμο που τον έχει πτήσει και θα κάνει teleport αλλού και θα κάνει chat και από εκεί θα αγοράζει κιόλας περπατώντας. Και άρα μόλις καταρρίψαμε όλη την ευκολία του UX που έχουν τα sites, θεωρώ ότι δεν θα γίνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο αγαπημένος ο Τζουκ που έχει επενδύσει τα μισά του λεφτά εκεί με το Metaverse. Εγώ θεωρώ τίποτα και θα σου πω και το γιατί. Γιατί δυστυχώς στον κόσμο του digital όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Πρώτον δεν του βγαίνει και δεν βγαίνει και στους υπόλοιπους. Όπως δεν βγήκε και στην Google όταν είχε φτιάξει πριν από το 2008 που ήμουν σε Silicon Valley με 12. Τα Google Glasses, και κυκλοφορούσαμε όλοι με Google Glasses και όλοι λέγανε θα έχουμε Glasses και θα βλέπουμε όλα τα γυαλιά. Όχι, μας κορόιδευαν όσους φορούσαμε γυαλιά τότε. Θεωρώ όμως ότι θα έρθει ένα νέο τσουνάμι που λέγεται Artificial Intelligence, τα AI, το οποίο έχει έρθει ήδη, όπως ξέρεις, και το οποίο αυτό θα είναι τόσο πιο σημαντικό από το Metaverse, που δεν θα ασχολείται κανένας με το Metaverse, όπως και συμβαίνει ήδη. Δηλαδή θα παρατήσεις ότι και ελάχιστη... Ευαγγελιστές του Metaverse που λέγανε ότι είναι Metaverse Experts, τώρα το γύρισαν σε AI Experts. Γιατί το επόμενο κείμενο είναι το AI. Ποιο, Artificial Intelligence. Γιατί το AI είναι τσουνάμι και θα πάρει βάνα τα προηγούμενα, γιατί απλούστατα το AI πραγματικά λύνει κάποιο πρόβλημα σε πολλούς ανθρώπους. Μπορείς να γράψεις ένα κείμενο με το AI, μπορείς να κάνεις μια αναζήτηση, να φτιάξεις διαφημίσεις, να δημιουργήσεις γραφιστικά, να φτιάξεις ένα βίντεο, να πάρεις συμβουλές. Να. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ένα πράγμα και θέλω να το θυμάστε όλοι όσοι ακούτε. Αν αυτό το οποίο φτιάχνετε δεν λύνει κάποιο πρόβλημα, όσο εφετζήλικο και να είναι, όσες γυρλάντες και να το βάλετε, όσο αντί και να επενδύσετε σε αυτό, δεν παίζει να το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Τα είπες καταπληκτικά και στο κομμάτι αυτό ειδικά του Metaverse θα σου πω και εγώ ότι είχα ξεκινήσει και εγώ πάνω σε αυτό το hype ακριβώς γιατί μου αρέσει το gaming και πίστεψα ότι όλο αυτό πώς μπορεί να κατέβει στα καταστήματα που έχω επίσης εξειδίκευση όπως γνωρίζεις κτλ. Συμφωνώ τόσο πολύ μαζί σου ότι το AI είναι αυτό το οποίο απαντάει ουσιαστικά στο όπως είπες και εσύ γιατί το κάνω, τι μου προσφέρει όλο αυτό. Τι λύση μου δίνει. Οπότε ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά και από την άλλη και εγώ περιμένω να δω λίγο πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό με το Metaverse, γιατί μου κάνει και λίγο εντύπωση ο αγαπημένος μας Mark Zuckerberg, που όντως επένδυσε τα μισά του λεφτά. Τι ακριβώς είδε που εμείς ίσως δεν το είδαμε και μήπως κάπου βγει όλο αυτό. Αν και, όπως λες και εσύ, τρέχει τόσο γρήγορα που όλο αυτό γίνεται last news. Οπότε δεν ξέρω που θα βγάλει, αλλά είμαι και εγώ πάρα πολύ έτσι περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα το AI είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εδώ, θα βρίσκεται εδώ για πολύ καιρό ακόμα και νομίζω έρχεται να δώσει λύσεις. Συγκεκριμένα έχω ένα φίλο μου που μου σπουδάζει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και μου λέει Φάνη ψάχνω τρόπους και κάπως μου λέει τα κουτσοκαταφέρνω να γράφω τις εργασίες μου μέσω AI. Αυτό το έχεις ακούσει κι εσύ, Τόλη. Το έχεις δει να εφαρμόζει. Δεν το έχω ακούσει, απλώς το έχω ζήσει. Έχει περάσει η εργασία από πανεπιστήμιο και ελληνικό. Που γράφει και όλοι σε AI. Πες μου. Έχουν πρόβλημα εδώ. Πες μου τώρα λίγο αυτό. Για πες μου λίγο αυτό. Πώς έχει γίνει. Μια χαρά. Αν δηλαδή δεν προσαρμοστούμε όλοι γρήγορα, σίγουρα η εκπαίδευση. Ναι, ναι. Πανεπιστήμια, μπορεί να γράψει το AI την εργασία σου να την καταθέσει να πάρει άριστα. Δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα εξελιγμένες μηχανές που να αναγνωρίζουν το πότε μια εργασία έχει φτιαχτεί από άνθρωπο και πότε από AI. Ναι. Δυστυχώς. Οπότε όσοι προλάβουν, παιδιά, τώρα, έτσι, όσοι προλάβουν να καταθέσουν τις εργασίες τους, γιατί όχι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι τόσο απλό. Είναι και τόσο... καταλαβαίνεις και κάτι άλλο τώρα και το καταλαβαίνουν και όσοι το ακούνε. Φανταστείτε ότι επειδή έχουμε το Metaverse, πάμε να φτιάξουμε εικονικά βάζα να τα βάλουμε στο σπίτι μας. Α, μήπως τα πουλάμε βάζα σε άλλους που μάλλον θα τα αγοράσουν για κάποιο λόγο να τα βάλουν στο σπίτι του. Και την άλλη έχει το AI. Έτσι. Μάντρεψε που κοιτάνε όλοι. Έτσι. Μα από πάει μόνο. Το κόλος μας. Πρέπει να φτιάξουμε AI τώρα. Η αναζήτηση αλλάζει. AI. Το content αλλάζει. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος μας. Μπορούμε να το κάνουμε με AI. Mm-hmm. Κάποιες δουλειές θα γίνονται από AI. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι. Από τη στιγμή που η κοινωνία απλώς θα χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο, δεν θα πάμε εμείς τώρα να αφήσουμε το γάμο για να πάμε για πουνάρια. Και εδώ ο γάμος είναι το AI κατά μία. Και τα πουνάρια είναι τα εικονικά βάζα και παπουτσάκια, σνίκερς που φοράει ο χαρακτήρας σου στο Metaverse, που είναι μόνος του και περπατάει στο σύμπαν.
Έτσι. Και πάνω στο AI, συγκεκριμένα και στο digital marketing, πώς όλα αυτά, πώς αυτά τα δύο βλέπεις να συνδυάζονται, αν όχι, αν ήδη πώς συνδυάζονται? Ήδη συνδυάζονται, πώς πω, παράδειγμα, εμείς μόλις βγήκε Metaverse, στο είχα αναφέρει κιόλας νομίζω, μπήκαμε, γυρίσαμε Metaverse, εισαγωγικά τουλάχιστον, και το δείχνουμε στο e-learning μας. Το οποίο το έχω δει, θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχω παρακολουθήσει το μάθημα το οποίο προσφέρετε, το οποίο είναι και δωρεάν. Δηλαδή, κάποιος μπορεί και όντως να μπει και να πάρει κάποια βασικά fundamentals, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πάρα πολύ πλήρη. Και συγχαρητήρια στην ομάδα. Βασικό εισαγωγικό, γι' αυτό και το βγάλαμε δωρεάν. Και πρόσεξε, επέλεξα να το βγάλουμε δωρεάν αυτό. Θα μπορούσαμε από χρόνο, είμαστε μοναδικοί που το παράγουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό θα ήθελα να πω, ναι. Δεν κρίνουμε ότι έχει αξία να το χρεώνει αυτό. Κρίνουμε ότι έχει αξία να σα το μάθουμε δωρεάν. Μπα και το αναπτύξουμε και να δούμε πού θα πάει μαζί. Αλλά πρόσεξε τώρα μια και με ρώτησε για το AI. Εμείς ξεκινάμε τώρα ήδη να κάνουμε γυρίσματα για AI. Γιατί οτιδήποτε μαθαίνουμε στο digital marketing μπορεί να το κάνει και με AI. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πώς γράφω ένα άρθρο μόνο μου, κάνοντα και εγώ research με τα εργαλεία που ξέρουμε για να βγαίνει κτλ. Πώς βάζω το AI να γράψει ένα άρθρο και τι κάνει αυτό όσο αφορά το SEO και αν το γράφει σωστά. Πώς φτιάχνω γραφιστικά με ένα Canva, πώς φτιάχνει γραφιστικά το πρόγραμμα. Και βίντεο και μουσικές και. Άρα λοιπόν όλα από εδώ και πέρα θα έχουμε μέσα και το AI. Η απάντηση, το AI θα είναι ένα εργαλείο που θα προσθεθεί στη δουλειά του digital marketer και οι έξυπνοι digital marketers θα μάθουν να τα χρησιμοποιούν και να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Δεν είναι απειλή, είναι ένα πρόσθετο εργαλείο. Πάρα πολύ ωραίο και είναι και πολύ χρήσιμο στο τέλος της ημέρας, γιατί δίνει αξία και στον creator, δηλαδή και σε αυτόν που ξέρει να το χρησιμοποιεί, γιατί πίσω από όλο αυτό κάποιος άνθρωπος σίγουρα βάζει όλα αυτά τα data μέσα, το πώς αυτό θα πρέπει να φτιαχτεί μια διαφήμιση στο digital marketing, αλλά νομίζω δίνει αξία και για την ίδια την επιχείρηση, καθώς έχει κάτι το οποίο είναι όσο πιο άρτια γίνεται, με την γνώση και το data ενός AI συστήματος, έτσι. Οπότε βγάζει... Είμαστε λίγο στα σπάγαλα, βέβαια, να το πούμε και ακόμα στην αρχή, αλλά θα βλέπετε πολύ πολύ γρήγορα κλιμακωτά να αλλάζει αυτό και το AI να μαθαίνει και γίνεται καλύτερο. Και ναι, όπως είπες πολύ σωστά, άνθρωπος δίνει την εντολή. Ο άνθρωπος θα πει: γράψω με ένα άρθρο το οποίο πρέπει να μπορεί να διαβαστεί από ένα παιδί 10 ετών. Ο άνθρωπος θα το πει αυτό στο AI και το AI θα γράψει το παραμυθάκι, ξέρω εγώ. Αλλά ο άνθρωπος είναι πάντα εδώ, ο παρονομαστής, να μην πω και ονομαστής ακόμη, μέχρι να εξελιχθεί κι άλλο το AI. Αυτός ο άνθρωπος άραγε μετά. Τι τίτλο θα έχει στο LinkedIn του όταν θα έχει αυτές τις γνώσεις και του digital marketing και του AI? Πώς τα λέγεται? Το ίδιο τίτλο που έχει και τώρα. Πάλι ένας μαρκετήρ θα είναι. Ο οποίος εκτός ότι η περιγραφή του θα λέει ότι ξέρω digital και social media marketing κανάλια, στην περιγραφή του θα λέει ότι ξέρω και AI εργαλεία προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα. Και τα συγκεκριμένα που θα υπάρχουν τότε, όποια και αν είναι αυτά. Μπορεί να είναι το chat GPT, μπορεί να είναι το Bard, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη μετεξέλιξη, premium εργαλεία, τα οποία θα σου κάνουν γραφιστικά, κείμενα, ήχο, στρατηγικές κτλ. Ή διαφημίσεις. Άρα δηλαδή... Ή product description σε ένα e-shop. Άρα δηλαδή, έτσι να το πω λίγο λαϊκά, το AI και σαν tool γενικότερα, το AI είναι μεγάλη γνώση, σαφέστατα, έτσι είναι στον κόσμο των υπολογιστών, δεν το συζητάμε, αλλά το AI έτσι όπως θέλουμε να το κατεβάσουμε στην κάθε ειδικότητα και συγκεκριμένα στο digital marketing, θα είναι σαν να λέμε ένα soft skill, πώς λέμε, ξέρω να κάνω Photoshop, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ένα hard skill, δηλαδή ξέρω και εργαλεία AI προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου. Όπως το λες όμως, θα είναι άλλο ένα εργαλείο. Θα είναι ξέρω και αγγλικά, ξέρω και office. Ξέρω και Word, ξέρω και υπολογιστή. Δηλαδή μπορώ να γράψω, είμαι PR άνθρωπος και μπορώ να γράψω ένα δελτίο τύπου μόνος μου ή με τη χρήση AI. Είμαι marketing άνθρωπος, μπορώ να κάνω μια στρατηγική μόνος μου ή και με τη βοήθεια AI, αλλά δεν ξέρω τι να τη ζητήσω. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και στην No Crunch, αυτό το μου έχει πει ότι τώρα κάνετε γυρίσματα πάνω σε αυτό, σωστά? Θα σου πω, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο αυτό. Εμείς βέβαια αμέσως είμαστε up to date, όταν βγαίνει κάτι, μπαμ. Σήμερα, ας πούμε, πάλι μπαίνουμε στο studio για έκτακτο γύρισμα, γιατί άλλαξε, ξέρω εγώ, το ρημάδι, το business suite στο Facebook και εμείς... Ναι, ναι. Το AI.
Ναι, θα μπούμε και θα γυρίσουμε. Και θα μπούμε και θα γυρίσουμε για όλο το κόσμο. Δηλαδή, στην κάθε νότα θα υπάρχει και προσθήκη AI. Πώς κάνεις αυτό και με AI. Πώς κάνεις εκεί και με AI. Πώς κάνεις στρατηγική εναλλακτικά με AI και όχι μόνο σου. Θα τα έχουμε. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί σκέψω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επί της ουσίας 2-3 εργαλεία premium, τα οποία σου επιτρέπουν να κάνεις κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Δεν έχουν προλάβει ακόμα οι μηχανικοί και όλοι να προσαρμόσουν τα πάντα. Όπως δεν έχει προλάβει η Google και το Bing να προσαρμόσουν το AI στη δικιά τους επιχείρηση. Θα δουν πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν. Άρα θεωρώ ότι ό,τι και να γυρίσουμε εμείς αυτή τη εβδομάδα ή την άλλη, θα πρέπει να το ξαγυρίσουμε σε ένα μήνα και μετά να το ξαγυρίσουμε σε ένα άλλο μήνα, γιατί θα αλλάζουν τα πράγματα. Φαντάσου μόνο τι θα γίνει αν η Google αποφασίσει επιτέλους, που είναι πολύ δύσκολο για αυτήν, να βάλει το BART, το δικό της AI σύστημα, στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Πατήρτη μεγάλο μετά. Ναι. Ερώτηση. Τι θα γίνει με το search. Τώρα που μας ακούει κάποιος, αν είναι κάποιος φοιτητής και πει, πολύ ωραία, ποιο θα μου προτείνατε έτσι ένα καλό AI πρόγραμμα, το οποίο μπορώ να το βρω και είδωρε αν είμαι κάποια συνδρομή για να γράψω την εργασία μου ή για να παίξω λίγο, να το μάθω. Εγώ θα πήγαινα σίγουρα στο chat GPT το premium, θα τα δίνα τα λεφτά, τα 20 δολάρια, ναι. Για να μπορώ να γράφω και να μου απαντάει και να του λέω γράψε με ένα κοινό μου και να μου υπογράφει. Το οποίο είναι και στα αγγλικά μόνο ή στα ελληνικά? Και στα ελληνικά, όχι ακόμα πολύ καλά στα ελληνικά όσο στα αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά λειτουργεί μια χαρά. Απλώς στα ελληνικά θα βλέπετε και χαζομαρίτσες στα κείμενα και θα τους διορθώνετε, it's okay. Θα πήγαινα σίγουρα σε ένα καλό AI εργαλείο που φτιάχνει εικόνες και βίντεο, είτε το DALL-E, είτε το Wonder, είτε άλλο. Θα πλήρωνα για να το κάνω αυτό. Θα έψαχνα αν είχα e-commerce ήδη το ποιο έχουν λανσάρει εργαλεία τα οποία μπαίνουν ως plugin στο δικό μου Magento, Shopify, WooCommerce και με βοηθούν στο να γράψω καλύτερα product description. Πολύ σημαντικό, γιατί το AI εκεί πραγματικά θα λύσει τα χέρια. Δηλαδή, του λες, μπες στα 40.000 προϊόντα που έχω, πάρε τον τίτλο του προϊόντος και γράψε για τον καθένα μια μοναδική περιγραφή. Τέλειο αυτό. Τέλειο. Πω, αυτό λύνει πολύ. Κάποια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, η Adcom παρουσίαζε ένα τέτοιο plugin. Υποθέτω και άλλοι σύντομα θα βγάλουν. Σούπερ. Το βάζεις και συμπληρώνει πράγματα. Τι θα έκανα με λίγα λόγια. Θα ψαχνόμουν να βρω τι εργαλεία υπάρχουν για το AI. Θα τα έπαιρνα όλα, θα τα πλήρωνα. Η καλύτερη επένδυση μπορείτε να κάνετε φέτος στον εαυτό σας. Για να δω τι μπορώ να κάνω με αυτά. Τα υπόλοιπα θα σας ερχόντου σαν ως ιδέες. Εξαιρετικά. Τόλι, να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την υπέροχη κουβέντα. Νομίζω έχεις καλύψει πλήρως πολλά κομμάτια και για τους ακροατές μας εδώ. Οπότε, οτιδήποτε άλλο θα κάνω tag και το όνομά σου από κάτω από το podcast, το ώστε όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, αλλά και με τους συνεργάτες σου, και να μπει και στο No Crunch, να μάθει περισσότερα, όποιος ενδιαφέρεται, όλα αυτά τα οποία είπες, να τα δει σε βάθος, αλλά και να τα γκουγκλάρει, όπως είπες και εσύ και από μόνος του, να πάρει μια ιδέα δηλαδή. Να σου ευχηθώ έτσι να συνεχίσεις να μας επιμορφώνεις και να είσαι έτσι τόσο δημιουργικός και εσύ και η ομάδα σου. Και κλείνοντας έτσι, θα ήθελα να σου δώσω το λόγο πάλι, να κλείσεις έτσι με μια ευχή προς τον κόσμο που ενδιαφέρεται να είναι up to date. Τι θα του συμβούλευες εσύ από τη δική σου την εμπειρία, αν θέλεις να μας πεις έτσι δύο λόγια. Τι να κάνει δηλαδή. Να μάθει από τους αρχαίους χρόνους, παιδιά. Adapt or die. Όσοι από εσάς αποδέχεστε αμέσως μια αλλαγή, γιατί να κάθεστε και να μετσιμηρείτε και να γκρινιάζετε και να κάνετε bitching και όχι και δεν αποτύχει και δεν και θα μας φάνε δουλειές και αυτά δεν γίνονται κτλ. Όσοι αποδέχεστε μια αλλαγή γρήγορα και αρχίσετε να δουλεύετε με αυτή την αλλαγή αντί να την πολεμάτε, να τη δοκιμάζετε αμέσως, να βλέπετε αν λύνει κάποιο πρόβλημα, να τη χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας, θα είσαστε πάντα χρήσιμοι, θα βγάζετε πάντα αξία για τους άλλους και αν βγάζετε πάντα αξία για τους άλλους, θα βγάζετε και χρήματα. Τα χρήματα για μένα πάντα είναι στάση ζωής αυτό, είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η αξία είναι αυτός ο σκοπός. Δώσε αξία στους άλλους, αποδεχόμενος την αλλαγή και έτσι θα καινοτομείς και θα είσαι leader στη δική σου αγορά. Είτε είσαι οδοντίατρος, είτε είσαι αρχαιολόγος, είτε είσαι digital marketer. Εξαιρετικά. Τόλι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σήμερα στο Theater Voice και να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ εγώ. Θα χαρώ να σας ξαναδώ ή να σας ξανακούσω.
Βεβαίως και εμείς το ίδιο. Αγαπητοί ακροατές, είμαι ο Φάνης Αριτζής, ήταν το Theater Voice. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.